Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νίνα Ναχμία. Για μένα είναι ιδιαίτερη συγκίνηση όταν μπορώ να σας φέρνω έναν εκπρόσωπο μιας ευαίσθητης ελληνικής τρυφερότητας και αμβλύνεται αυτή η συγκίνηση όταν αυτός ο δημιουργός έχει επιπλέον τη σεμνή επάρκεια κάποιου που διατήρησε με κάθε θυσία προστατευμένη από φλάς στα δικά του τετραγωνικά την ανθρώπινη υπόστασή του και την ιδιότητά του. Καλησπέρα Μάρια. Γεια σου Νίνα μου. Ξέρεις ότι αγαπώ πολύ τη μουσική σου. Πρώτον, γιατί αγαπώ το ελληνικό τραγούδι και θλίβομαι με όσα του συμβαίνουν. Δεύτερον, γιατί εσύ δικαιώνεις αυτή μου την αγάπη και την επαυξάνεις. Και τρίτον, γιατί κατάφερες να κάνεις και πάρα πολύ κόσμο να το ξεχωρίσει. Και μάλιστα σε μια εποχή από προσανατολισμού ενός κοινού που έχασε το δρόμο του. Θέλω όμως να μου πεις και πόσο εθνική μοναξιά έχει αυτή σου ιδιότητα. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για τα όσα όμορφα λες για μένα, τα οποία θα το πω ξανά, πέρα από κάποια επιτυχία που κάνουν οι δουλειές μου και κάτι τέτοια λόγια από τέτοιους ανθρώπους με φορτώνουν περισσότερο άγχος και περισσότερη ευθύνη απέναντι στα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα όσον αφορά την εθνική μοναξιά, νομίζω ότι είναι λογικό ένας άνθρωπος που προέρχεται από μια πατρίδα η οποία αυτή τη στιγμή κατέχεται κατά 40% από την Τουρκία. Να πούμε για όσους δεν ξέρουν ότι είσαι Κύπριος, ναι, και δεν νομίζω να μην το ξέρει ο κόσμος. Νομίζω ότι είναι λογικό να νιώθει εθνικά μόνος. Και μάλιστα αυτή την τέλεια μοναξιά, την εθνική μοναξιά, την έζησα όταν ήμουν φαντάρος το 1974 στην Κύπρο και ζούσα τα ίδια τα γεγονότα όταν ήμασταν πια παρατημένοι στο έλεος του Ατήλα. Ναι. Αυτό μέσα στη δουλειά που κάνεις υπάρχει και αυτή η μοναξιά, αν θέλεις, μια και δεν κάνεις πράγματα του σειρμού, θα λέγαμε, του σωρού, αλλά κάνεις κάτι διαφορετικό, δηλαδή κάνεις κάτι πολύ ποιοτικότερο σε μια εποχή ομαδοποίησης, αν θέλεις. Κοίταξε, από τη μια λειτουργεί η μοναξιά η δικιά μου, αν θες, η το ότι αποσύρομαι για να κάτσω να κάνω κάποια πράγματα, και απ' την άλλη λειτουργεί και η μεγάλη παρέα του μεγάλου κοινού, το οποίο ποτέ δεν αγνώρισα και ποτέ δεν θα γνωρίσω, και ένας από τους στόχους μου γράφοντας είναι να μπορέσω όσο μπορέσω να μπω στις καρδιές περισσότερων Ελλήνων. Αυτό το πράγμα πιστεύω ότι είναι ένας συνδυασμός παρέας και μοναξιάς που στο τέλος βγάζει κάποια αποτελέσματα. Τώρα πόση απήχηση θα έχουν, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλά πολύ καλά κάνεις και να γράψω στο δυνατόν περισσότερα τραγούδια, γιατί έτσι κερδίζουμε κάποιες ψυχές και ίσως η εθνική μας μοναξιά να δικαιωθεί, να βγάλουμε κάποια πράγματα προς τα έξω που θα είναι ελληνικά, γιατί εσύ είσαι γεμάτος ελληνικότητα, κουβαλάς όλη τη γαλανότητα της πατρίδας σου στη μουσική σου. Γράφε λοιπόν όσο μπορείς περισσότερο. Θα προσπαθώ. Απόψε θα ακούσουμε την εθνική μοναξιά με τον Μητροπάνο και αρχίζουμε με το πρώτο τραγούδι. Εδώ που μάθανε τα μάτια μας να κλαίνε, που συνηθίσαμε σε καλπικούς καιρούς, εδώ θα μείνουμε γιατί έχουμε και λέμε ένα φιλότιμο και λόγους σοβαρούς. Γιατί εδώ είναι ο έρωτας που ξέρουμε, εδώ κι οι πίκρες που μας θέλουν και τις θέλουμε, εδώ κι εμείς για να έχει πάντα συντροφιά η εθνική μας μοναξιά. Εδώ κι εμείς για να έχει πάντα συντροφιά η εθνική μας μοναξιά.
εδώ λοιπόν κάτι πολύ περίεργο. Κάποια στροφή με αυτό το δίσκο και εμείς ανασάναμε, γιατί είπαμε να αφού αυτά τα τραγούδια άσαν να αρέσουν στον κόσμο, θα περιμένει ίσως κι άλλα παρόμοια. Όπως είπα στην αρχή, Μάρια, είσαι σεμνός, ήσυχος, δεν επιδιώκεις τα φώτα, τα σκανδαλάκια, τις οικογενειακές φωτογραφίες σε τριτοκλασά τα έντυπα, λάμπεις δια της απουσίας σου. Θα έλεγα προκλητικά απέχεις. Που δοξασμένο για καλό τραγούδι από την πρώτη στιγμή. Πώς τα κατάφερες? Πρώτα απ' όλα να σχολιάσω αυτό που λες για την δημοσιότητα. Νομίζω ότι όλα ξεκινάνε από τη φύση και το χαρακτήρα του καθένα μας. Εγώ πάντα ήμουν άνθρωπος χαμηλών τόνων και έτσι είμαι και στην προσωπική μου ζωή και στην οικογενειακή μου ζωή. Φυσικά είμαι υποχρεωμένος και εγώ πολλές φορές να παίζω μέσα στο παιχνίδι της δημοσιότητας, γιατί αυτό απαιτεί ο κανόνας του παιχνιδιού. Όλα όμως θέλουν να γίνονται διακριτικά, επιδιώκω να γίνονται διακριτικά και με μέτρο. Φαίνεται ότι αυτό το μέτρο το μπορώ και το κρατάω, ίσως να είμαι και πιο πίσω από το κανονικό, από τους κανονικούς ρυθμούς. Να παραείσαι σεμνός για την εποχή. Δημοσιότητας. Και όσον αφορά τη σεμνότητα, αυτό δεν είναι επιλογή, είναι φύση, πιστεύω. Δηλαδή δεν επιλέγει κάποιος να είναι σεμνός ή να είναι εγωιστής ή το έχει ή δεν το έχει. Δεν μπορείς σε αυτό το πράγμα να ξεγελάσεις τον κόσμο ή να προσποιηθείς ή για το ένα ή για το άλλο. Τώρα όλα γίνονται με βάση τους κανόνες λειτουργίας του δικού μου του χαρακτήρα και με βάση το ένστικτό μου. Και έτσι οδηγούνται και τα πράγματα. Σήμερα όμως έχουμε φτάσει, Μάρια, σε μια εποχή που αν δεν κάνεις δημόσιες σχέσεις, και καλά όταν έχεις κάποιες αξίες και τις κάνεις και βγαίνει δουλειά σου προς τα έξω. Αλλά πολλές φορές βλέπουμε μόνο δημόσιες σχέσεις χωρίς δουλειά. Ναι. Βλέπουμε μάλιστα να ανεβαίνουν ορισμένοι άνθρωποι που αν τους απογυμνώσεις από τη δουλειά τους δεν έχουν τίποτα άλλο εκτός από το ότι ξέρουν να κάνουν καλές δημόσιες σχέσεις. Τώρα αυτό είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας. Πολλές φορές η προβολή δυσανάλογη με την αξία κάποιου, και εγώ πάντα αναφέρω ένα καταπληκτικό στιχάκι και καταπληκτικό τραγούδι του Δήμου του Μούτσι που λέει «Κοίτα, λέει, με πόση ένταση και πάθος γίνονται πρώτοι ή τελευταίοι». Φυσικά νομίζω ότι αυτός που είναι ο αλάθητος κριτής όλη αυτή την ιστορία είναι ο χρόνος, και η ανάδειξη του καθένα ή η προβολή του καθένα, αν δεν έχει μια βάση και αν δεν στηρίζεται πάνω σε κάποιες αξίες, πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα τιμωρηθεί και ανελέητα από το χρόνο. Το οικοδόμημα χωρίς τα μέλη. Ακριβώς. Και πιστεύω ότι τίποτα δεν πάει χαμένο. Η αλήθεια, όσο και να φανεί πρόσκαιρα ότι χάνει έδαφος, στην πορεία του χρόνου θα κερδίσει. Και κερδίζει. Πάει καιρός που το φεγγάρι δεν περνάει από εδώ. Το τοπίο είναι χακί, τρώει την καρδιά σου. Σε λευκό χάρτη τη νύχτα σαν να γράφω σ' αγαπώ. Στη σκοπιά παραμιλάω το όνομά σου. Αχανούλα του χιονιά, δε θα είμαι πια μαζί σου. Στου Δεκέμβρη της 9 που έχεις να τη γιορτή σου. Αχ, χανούλα του χιονιά, δεν θα είμαι πια μαζί σου. Στου Δεκέμβρη της 9 που έχεις να τη γιορτή. Εδώ μας έχεις φτιάξει γενικά, Μάρη, και ο Γιώργος ο Στάσης μέσα, ο ηχολήπτης μας, λέει ότι άνοιξε καρδιά του με αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια, τα καταπληκτικά τραγούδια, που βέβαια οπωσδήποτε θα αντέξουν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
ό,τι και να γίνει και κοσμοχαλασιά, δεν ξέρω τι, αυτά τα τραγούδια θα μείνουν. Πρέπει να έχεις όμως και τρομακτικές άμυνες, Μάριε, για να κρατάς αυτή την αμετάκλητη γραμμή σου και επιμονή, αλλά και εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνεις. Γιατί ίσως όλο αυτό τον καιρό μπορούσες να είχες παρασυρθεί, βέβαια, από κάποιες εύκολες επιτυχίες, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ απλό για σένα να πετάξεις και κάποια τραγουδάκια επιτυχιών του Δημήνου κλπ. Δεν θα ήταν για σένα καθόλου δύσκολο. Να σου πω έτσι ένα περίεργο. Εγώ πιστεύω ότι η πιο εύκολη επιτυχία είναι η δύσκολη. Εύκολα γίνεται. Αυτό μου άρεσε πολύ που είπες. Ναι, εύκολα γίνεται επιτυχία ένα τραγούδι που κουβαλάει μέσα ένα προβληματισμό καταρχήν και ένα ψάξιμο από τους δημιουργούς του από πολύ καιρό και κοιτάει να χτυπήσει κατευθείαν το συναίσθημα του κόσμου. Και είναι πολύ εύκολο να γίνει επιτυχία, δεν είναι δύσκολο. Εμένα με ευχαριστεί και η συνέχεια αυτή που υπάρχει στη δουλειά μου είναι και απόρρια της ανταπόκρισης που βρίσκω στο κοινό με τραγούδια όχι από αυτά που ο καθένας θα θεωρούσε εύκολα σουξέ. Και από τη στιγμή που βλέπω αυτό το πράγμα δεν έχω και κανένα πρόβλημα να ασχοληθώ με οτιδήποτε άλλο. Αν αυτό το πράγμα δεν γινόταν, εγώ είμαι ειλικρινής, αν δεν γινόντουσαν τέτοια τραγούδια επιτυχίες, δεν ξέρω αν και εγώ δεν την έψαχνα κάπου αλλού. Η συνταγή λοιπόν δεν είναι μόνο να είναι κανείς καλός μουσικός, να έχει παιδεία μουσική, να έχει ταλέντο μόνον, να φτιάχνει κάποια πράγματα, αλλά να ποντάρει και σε κάποιο συνέστημα, να επιμένει σε αυτό και να το ξέρει το συνέστημα, να είναι δηλαδή και λίγο ψυχολόγος αν θέλεις. Η δουλειά μας πιστεύω είναι και μια συνεχής έρευνα. Έρευνα κοινωνική, έρευνα πολιτική, πολιτιστική και έρευνα ψυχολογίας του κοινού. Αλλά τι να τις κάνεις τις έρευνες αν όλα δεν ξεκινάνε από τη δικιά σου τη ψυχή. Εκεί, γι' αυτό εγώ λέω συχνά ότι άμα δεν χαλάσεις το μάχη, δεν συγκινείς το στομάχι του άλλου. Ναι, και αυτό είναι πολύ σωστό. Έτσι. Και ξέρουμε ότι η επιτυχία δεν είναι ουρανοκατέβατη και εσύ από κάπου ξεκίνησες και αγωνίστηκες γι' αυτό. Ακριβώς, ναι. Μέχρι να επιβάλεις αυτό που πίστευες. Να το φέρεις στο σημείο που έφερες αυτό το δίσκο της Εθνικής Μοναξίας. Είχα και εγώ τα προβλήματά μου στο χώρο, τα ξέρεις πολύ καλά. Και πάλεψα να μπω στο χώρο αυτό και πάλεψα μάλιστα να επιβάλλω και αυτά τα πράγματα που ήθελα εγώ και να επιβάλλω αν θες σε μια εποχή όταν εγώ ξεκίναγα το 78-79 οι πιο πολλοί δίσκοι τότε άρχισαν να γίνονται δίσκοι με δύο τραγούδια από τον καθένα. Και γίνονταν ένας δίσκος προσωπικός κάποιου τραγουδιστή. Εγώ από τότε είχα πει από τον πρώτο δίσκο που έκανα τότε με τον Μανώλη Τομιτσιά, που ήταν και καθοριστικός πιστεύω στην καριέρα μου. Είχα πει στην εταιρεία ότι ή όλος ή δεν θα γίνει καθόλου. Και τότε ήμουν φοιτητής και επί ξύλου κρεμάμενος. Δεν είχα τίποτα. Με συντηρούσε ο πατέρας μου από την Κύπρο και ο πατέρας μου δεν είναι κανένας πλούσιος. Και έπεσες και στην αποφράδα δεκαετία, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή άρχισες. Ξεκίνησα από τότε μια, που άρχισες σε μια δύσκολη περίοδο. Πίστευα όμως σε αυτό που έκανα. Η αλήθεια είναι αυτή. Πίστευα σε αυτό που έκανα και έβλεπα ότι αργά ή γρήγορα κάτι θα μπορούσε να γίνει. Μα τι όνειρα θα κάνες αν δεν ήμουν στο πλάι σου. Κι αν τις νύχτες δεν άπλωνα την καρδιά μου για μαξιλάρι σου. Αν σκιά σου δεν ήμουνα που ποτέ δεν κοιμάται. Μα τι όνειρα θα κάνες σε έναν κόσμο που δεν σε λυπάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Κάθε δίσκος λοιπόν και καλύτερος, όλο και πιο ψηλά πας. Έχεις και κάποιες ευθύνες βέβαια για ό,τι έχεις δημιουργήσει. Έκανες όμως και μια δισκογραφία long play, μακράς διαρκείας. Δεν έχεις ημερομηνία λήξης. Ποιος δεν ακούει και σήμερα την Ανούλα του Χιονιά και δεν συγκινείται. Μεγάλη υπόθεση. Πρέπει να είσαι και πολύ περήφανος γιατί είσαι και νέος. Κοίταξε, περήφανος. Νιώθω όμορφα, η αλήθεια είναι αυτή. Και νομίζω ότι είναι όμορφο πράγμα να νιώθεις ότι μπορείς με κάποια πράγματα που κάνεις να συγκινήσεις ένα έθνος ολόκληρο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ γοητευτικό για έναν δημιουργό. Και πολύ κολακευτικό θα έλεγα αν εσύ δεν ήσουν τόσο ταπεινός, βέβαια. Εντάξει, δεν είναι. Και λες έτσι από απλά, πέρα, εντάξει, δεν είναι. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει μια επιτυχία που
δεν μας λέει τίποτα στην ουσία. Έχει ενθουσιάσει κάποιος ίσως νυχτερινούς θαμώνες κάποιων κέντρων και λένε ότι είναι σπουδαίο, ότι είναι μεγάλη. Ο καθένας έχει δικαίωμα να νιώθει και να κάνει ό,τι είναι σωστό ή ό,τι πιστεύει ότι του πάει. Γι' αυτό και εγώ κάνω τη δουλειά μου όπως εγώ βλέπω ότι μου πάει και από εκεί και πέρα τα αποτελέσματα νομίζω ότι μπορεί να τα δει ο καθένας. Να ακούσουμε το παράπονο τώρα. Ναι. Σε στίχους του... Ναι, κάναμε μια παράληψη. Έχει στο δίσκο και δύο τραγούδια. Ένας ακριβώς μου συνεργάτης, ο Σαράντης Αλεβιζάτας. Ένα παράπονο, μοναχά θα σου πω. Δεν νοιαστήκες για μένα. Ανοίξατε τώρα το δέκτη σας, κυρίες και κύριοι. Είστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Στάσης είναι στον ήχο και ο συνθέτης Μάριος Στόκας είναι απόψε μαζί μας και θα μείνουμε μέχρι τις 12 μαζί. Ένα συνθέτης που από την αρχή επέμενε στην ελληνική του ταυτότητα με μια πορεία πολύ όμορφη μέσα στον χώρο που ελπίζω να δικαιωθεί και να δικαιώνεται πάντα. Μάρια, εργάζεσαι σε χώρους διακριτικούς με μια ατμόσφαιρα ονείρου, θα έλεγα, και νυχτερινής γλύκας. Δεν προκαλείς εξαλλοσύνες, παρόλο ότι γεμίζεις λυκαδιτό και στάδια. Έχεις μια θετική χημεία όμως με το κοινό σου, αλλά και με τους τραγουδιστές, νομίζω, και τους συνεργάτες σου γενικά. Όλοι σε λατρεύουν. Και αυτό είναι σπανιότατο είδος στο επάγγελμά σου. Εκτός των άλλων είσαι και αντιστάρ. Τελικά, ποια είναι η εξίσωσή σου με το κοινό? Τώρα αυτά όλα μου είπες. Κοίταξε, εγώ πάλι θα σου απαντήσω ότι το πράγμα το βλέπω πάρα πολύ απλά. Κάνεις και... δηλαδή όλο αντίθετα πράγματα ως προς τη δημοσιότητα και ως προς, αν θέλεις, τη λάμψη των ανθρώπων των φτασμένων και παρόλα αυτά έχεις κάποια μυστική... Εφόσον όλοι είναι στάρ, πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι αντιστάρ, δεν είναι. Τελικά, μήπως και το αντιστάρ είναι κάτι που. Κοίταξε. Πιάνει για όσους θέλουν να ψάχνουν πίσω από τα φώτα. Αν αυτό που δίνεις έχει απήχηση στον κόσμο, ο θόρυβος ο πολύς δεν χρειάζεται. Ο θόρυβος χρειάζεται όταν υποψιαστεί κάποιος ότι αυτό που δίνει χρειάζεται το θόρυβο για να πάει κάπου. Λοιπόν, εγώ δεν ένιωσα ποτέ την ανάγκη να κάνω θόρυβο, ούτε γύρω από το όνομά μου, ούτε γύρω, όπως είπες και στην αρχή της εκπομπής, γύρω από σκάνδαλα και τέτοια. Ω μέρα, μεράκι με έχει πιάσει να τραγουδώ. Όχι, κι ο κόσμος θα χαλάσει αν δεν σε δω. Και λέω τα βασανά μου μαζί, τραγούδα γειτονιά μου. Φωνάζουν οι γειτόνοι, καημός σαν ευλαγώνει. Και λέω τα βασανά μου μαζί, τραγούδα γειτονιά μου. Καρδιά μου, αχ τη φωτιά. Και τραγούδι γίνεται η χαρά μου στη μοναξιά. Φωνάζουν οι γειτόνοι, καημός θα με πλακώνει. Και λέω τα βασανά μου μαζί, τραγούδα γειτόνια. Και λέω τα βασανά μου μαζί, τραγούδα γειτονιά μου. Υπάρχει αυτή η ποίηση περιραίουσα στα τραγούδια σου και βλέπαμε τι αγάπη διαλέγεις βέβαια και το στίχο.
γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ίσως εγώ πιστεύω ότι είναι περισσότερο από το μισό καμιά φορά, γιατί λέω ότι μπορώ να δεχθώ ίσως σε κάποιες εξαιρέσεις μια κακή μουσική, αλλά ποτέ έναν κακό στίχο. Εγώ, Νίνα, πιστεύω ότι ένα τραγούδι είναι εξαδιαιρέτου. Ανήκει εξαδιαιρέτου στο στιχουργό, το συνθέτη και τον ερμηνευτή. Και εκεί που έρχεται πια ένα ευλογημένο αποτέλεσμα είναι όταν αυτά τα τρία παντρευτούν και δοθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω να κρύψω την αλήθεια πως με είχες όλη νύχτα τον τρελό στην αγκαλιά σου. Και ο υδρότας της αγάπης είχε κάτι από φωτιά. Θέλω να κρύψω πως ξημέρωνα και ήμουν ακόμα στα φιλιά σου. Και πως σου καρφώσα τον ήλιο πριν να φύγω στα μαλλιά. Μα το σημάδι στο λαιμό μου απ' τα φιλιά σου θα μαρτυράει πως με είχες αγκαλιά σου. Μα το σημάδι στο λαιμό μου που θα μένει θα μαρτυράει πως δεν είμαστε δύο ξένοι. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της σύγκρισης με μια προηγούμενη δουλειά. Νομίζω ότι μπορώ να χαλιναγωγήσω αυτό το άγχος το οποίο μπορεί να βγαίνει μέσα από αυτά που λες, και δεν είναι κατά ανάγκη να γίνει κάτι το ίδιο, να έχει την ίδια απήχηση που είχε αυτό, ή κατά ανάγκη να είναι το ίδιο δυνατό. Από εκεί πέρα, εντάξει, θα βγει κάτι το οποίο πάντα θα είναι μέσα στα πλαίσια κάποιων αισθητικών απαιτήσεων που έχω και το οποίο μπορεί να έχει την ίδια επιτυχία ή λιγότερη ή πολύ λιγότερη ή και πιο μεγάλη. Αυτά παίζονται. Γι' αυτό και δεν θέλω να μπω σε αυτή την περιπέτεια, γιατί αν μπω σε αυτή την περιπέτεια μπορεί να κλείσω και το πιάνο μου και να βάλω και την κιθάρα μου στη θήκη της. Πάντως όσα χρόνια περάσουν, εδώ που τα λέμε Μάρια, εγώ νομίζω ότι έχεις αυτό το προνόμιο να κοιτάζεσαι μπροστά στον καθρέφτη σου και να μην κοκκινίζεις. Το πιο σημαντικό είναι να μην φτάσει ο δημιουργός να ακούει ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο ή ξέρω εγώ κάπου και να αρνείται ότι είναι δικό του. Αυτό πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό. Και να μην το γνωρίζει. Ξέρεις, έχει συμβεί και αυτό πολλές φορές. Εντάξει, αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί κάποιοι επεμβαίνουν και αλλάζουν τα πράγματα. Εγώ φυσικά δεν αφήνω να γίνουν αυτά τα πράγματα. Γιατί αφού δεν το έκανες στην αρχή σου, τώρα πια δεν έχεις κανένα αυτό. Πάντως εγώ εύχομαι στον εαυτό μου και πιστεύω αυτό θα γίνει, να μην ακούσω ποτέ κάποιο τραγούδι μου και να πω ότι μπα, δεν είναι δικό μου. Αφού με έσπηρε μια μοίρα αυτοκρατόρισα, μήτρα με γέννησε αρχαία Μακεδόνισσα. Μάδια φαρέτρα πολεμάω το χειμώνα, από το κάστρο στην καρδιά του Πλαταμόνα. Αφού με φέρνει μονοπάτι φαναριώτικο, ένα σοκάκι με κρατάει σαλονικιώτικο. Έλα ένα βράδυ την υπόσχεση να πάρεις, πριν να τη σβήσει με σφουγγαρί ο βαρβάρης. Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα. Λείπει το βλέμμα σου απ' τη σαυγή στα χρώματα. Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ με ένα βιολί και ένα φεγγάρι. Λείπει το όνειρο εσύ και το δοξαρί. Δημήτρης Μητροπάνος, Μάρια, ο μεγάλος, ο ατόφιος, ο Έλληνας. Ο Δημήτρης... Ο καθαρός. Είναι ο πεντακάθαρος. Να. Και ο Δημήτρης τραγουδάει όπως είναι σαν άνθρωπος και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν κάποιος τραγουδάει βγάζοντας τη ψυχή του προς τα έξω, αντιγράφει τον εαυτό του. Ακριβώς.
είναι ο τραγουδιστής που κατάφερε σε όλη αυτή τη μεγάλη πορεία που έχει μέσα στο ελληνικό τραγούδι, η οποία πορεία τον έχει κατατάξει πλέον στους μεγάλους Έλληνες τραγουδιστές. Σε όλη αυτή την πορεία απέφυγε και απέφευγε πάντα τα φτιασιδώματα και τις ντρίμπλες, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο. Βγάζει αυτό που είναι και βγάζει αυτή την καθαρότητα και την ψυχή του προς τα έξω. Βλέπεις τελικά ότι το αισθητήριό μας δεν ξεγελιέται. Και το αισθητήριό μας, Μάρια, δεν είναι μόνο βέβαια στο τραγούδι, είναι παντού, σε ό,τι βλέπουμε γύρω μας. Εσύ είσαι και ένας οικογενειάρχης, έχεις παιδιά, οπωσδήποτε ανησυχείς και για παραπέρα. Έχουμε πάρει πια απόφαση ότι οι δύο στις τρεις ανάσες μας θα είναι καθαρό διοξίδιο του θείου. Το συνηθίσαμε γι' αυτό. Εσύ βέβαια κάποια στιγμή αποφάσισες να πάρεις την οικογένειά σου και τα μπογαλάκια σου και να φύγεις έξω από αυτή την τερατούπολη, να πας λιγάκι πιο μακριά να ζήσεις. Όμως όλα αυτά θα πρέπει να σε απασχολούν σαν ευαίσθητο άνθρωπο. Όλα με απασχολούν και εντάξει. Μένω λίγο πιο έξω από την Αθήνα, είναι πιο καθαρά τα πράγματα εκεί. Και νομίζω ότι για να μπορείς να είσαι μέσα στα πράγματα, να μπορείς να εκφράζεις αυτό που θέλει ο Έλληνας, θα ήταν αδύνατο να το εκφράσεις αν ζούσες μακριά από τα όσα γίνονται, τα όσα διαδραματίζονται γύρω σου. Και φροντίζω εγώ με κάθε τρόπο να είμαι πάντα μέσα στα πράγματα, άλλωστε αυτό μου έρχεται και σαν ανάγκη, δεν είναι. Θέλω να συμμετέχω σε αυτά που γίνονται. Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ σαν παλιά αμαρτία. Σε θέλω, σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σαν παλιά αμαρτία, σε θέλω. Ώρα Ελλάδος 24.